Το Ρουβά. Θα μπορούσε να είναι ο Βοσκόπουλος. Το Μπάριο, γιατί μπράβο. Είχε βγει τηλεφωνικά με τη Μαρινέλα. Έχεις απόλυτο δίκιο, θα μπορούσε να είναι ο Γιάννης Πάριος. Είναι πολύ καλή φίλη, αλλά δεν είναι ο Γιάννης Πάριος. Ο Γιάννης Πουλόπουλος. Είναι τραγουδιστής, το Λιάγκα. Όχι. Όχι το Αρνάουτο. Είναι τραγουδιστής, superstar. Και θα συζητηθεί αυτή η συνάντηση, πιστέψτε με, όσο καμία άλλη. Γιατί, είπατε τον Μπάριο. Γιατί θα συζητηθεί. Γιατί είναι δύο πολύ. Είναι αυτό μάλλον. Είπαμε, είναι πολύ πολύ εκρηκτικό ο συγκεκριμένο καλεσμένο. Ναι. Πες μας ποιος. Γι' αυτό και λέμε βόμβα Σαρτζένα. Είναι κυρίες και κύριοι ο Νότης Φακελάκης. Καλέ. Τι ωραίο κολοτούμπο ήταν αυτή, πόσο πολύ μου άρεσε. Κλεοπάτρα. Ηρέμησε. Λοιπόν, άκου να σου πω. Τώρα θα σα πω. Όχι, να μην πω. Εγώ το παρασκήνιο λίγο. Να το μην πω. Πες λοιπόν, έκανε πρόταση, γιατί σαφώ ο οικοδεσπότη εκπομπή είναι ο Αντώνη Ρέμο. Λοιπόν, έκανε πρόταση στον Νότη Φαγιανάκη. Από ό,τι γνωρίζω, Νότη σε πρώτη φάση είπε ναι. Απλά γι' αυτό σα λέω το 80%. Βάζω ερωτηματικό. Δεν ξέρω αν θα βγει αυτή η εκπομπή στον αέρα την άλλη Τετάρτη. Αλλά ο Νότη. Γιατί θα βγει γενικά. Ο Νότη είπε ναι. Έλα, βρε παιδιά. Εγώ τώρα να μιλήσω. Λοιπόν, παιδιά, έχω δεχτεί ένα bullying. Ένα bullying. Γιατί θεωρεί ότι είμαι hater του Ρέμου. Εγώ Ρέμο λατρεύω, λατρεύω τα τραγούδια αυτό του. Αυτό έλειπε, δηλαδή πραγματικά τέτοια αγάπη στο Ρέμο, λοιπόν, εσύ πραγματικά. Θα σε βάλω στο διάλειμμα να ακούς χθες το βράδυ με την ανιψιά μου που τραγουδούσαμε Ρέμο. Λοιπόν, αλλά σου είπα, δεν μπορώ τις κολοτούμπες, έχω ένα θέμα. Ποιες κολοτούμπες. Το ότι δύο άνθρωποι είχαν μια σχέση περίεργη. Εγώ θεωρώ ότι ο Νότης Φακιανάκης είχε πει κάποια πολλά πράγματα. Συμφωνώ σε αυτό. Συμφωνώ, που είχε πει εδώ στο πρωινό, είχε πει στο Λιάγκα κάποια στιγμή ότι γιατί να συνεργαστώ με το Ρέμο, ο Ρέμος είναι δυσύλλαβο όνομα. Δηλαδή πάντα είναι θυμάμαι μικρός. Ότι έλεγε, είναι μικρό, δυσύλλαβο. Όχι, δυσύλλαβο είχε πει. Είναι δυσύλλαβο. Είναι μικρό το όνομα. Είναι αυτό. Μικρό όνομα, δυσύλλαβο. Ναι. Αυτό λοιπόν, τα πιο πολλά τα έχει πει ο Νότης. Συμφωνώ. Ο Νότης είναι ο πιο ακραίος. Για ποιο λόγο. Ακριβώς. Προφανώς πριν από κανένα μήνα δεν ήταν που δείξαμε την Πεγκυζίνα. Επειδή βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη με την Μπέγκη Ζήνα, προφανώς ίσως έγινε μια καλή προσέγγιση. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Δεν υπάρχει θέμα να μιλήσουμε για τώρα για το ταλέντο και το εύρος στο μουσικό του Αντώνη Ρέμου. Αυτό το αφήνουμε στην άκρη. Ούτε και του Νότη, παιδιά. Μπράβο. Οκ, δεκτό. Έχει μια πολύ ωραία φωνή. Ερώτηση. Αν έχει υπάρξει μια τέτοια μεγάλη διαμάχη, αν έχει υπάρξει ανταλλαγή πυρών, δεχόμαστε ότι τα περισσότερα τα έχει πει ο Νότης, ο Αντώνης Ρέμος. Επίσης το γνωρίζεις περισσότερο από όλους εμάς. Έχετε κάνει πολύ παρέα. Έχει ανάγκη να καλύψει όλο αυτό το κενό με μια τέτοια πρόσκληση, γιατί για μας είναι, πώς να σου πω τώρα, σαν να θέλει να καλύψει, ρε παιδί μου, ένα κενό και σώνει και καλά να πρέπει να τα έχουν καλά. Γιατί πρέπει να τα έχουν καλά, αφού έχουν διάσταση απόψεων. Άρη μου, γιατί δεν το βλέπεις, γιατί δεν το βλέπεις λίγο πιο απλά. Θέλει πόσο να πάει απλά. Καλά η καινούργια του εκπομπή στο ραδιόφωνο και να συζητηθεί. Έχει ανάγκη ο Ρέμος να πάει καλά, ρε παιδιά, τώρα είναι ρεφόρμος. Να ρωτήσω κάτι, υπάρχει περίπτωση να συνεργαστούν σε πίστα? Κοίταξε, αφού του χρόνου ξέρουμε ότι θα είναι σίγουρα με τη Δέσποινα Βανδύ. Με τη Βανδύ, ε! Ωραία, θα χαρίσω. Μήπως να βγει τώρα που το σκέφτομαι, Αντώνη, μήπως να βγει, δεν να βαρδίσει το τηλέφωνο. Κοίταξε να δεις. Συζητάτε τόση ώρα για το τι είπε ο Σφακιανάκης για τον Ρέμο και αν ο Ρέμος τελικά είχε πει κάτι για τον Σφακιανάκη. Το θέμα του Σφακιανάκη δεν έχει να κάνει με κάποιες δηλώσεις υποπροσωπικού για τον Ρέμο. Είναι ο Σφακιανάκης. Για τον ίδιο Ρέμο. Και ο Ρέμος δεν είναι δημοσιογράφος για να μπει σε μια τέτοια, ίσως να αναγκαστεί εισαγωγικά να μπει σε κάνει τον αντίλογο. Ο Ρέμος είναι ένας τραγουδιστής ο οποίος κάνει, υποθέτω εγώ, κάποιες εκπομπές γιατί θέλει να φιλοξενήσει ανθρώπους που τον έχουν τιμήσει με τα τραγούδια του, που έχει συνεργαστεί μέχρι στιγμής φίλους του. Δηλαδή από τη Μαρινέλα στο Σφακιανάκη. Η επιλογή αυτή τώρα από την Μαρινέλα, τον Νικολόπουλο και τον Αρναούτογλου που ξέρουμε ότι είναι κολλητοί, έχουν πολύ καλή σχέση. Ναι, σωστά. Τους τρεις έχει πολύ καλή σχέση. Είναι απλώς για να γίνει ένας δώρος και να προκαλέσει. Εγώ περιμένω να δω μετά την εκπομπή. Ναι, δηλαδή, όταν πριν λίγες μέρες ακούμε το Μουκίδη να λέει ότι εγώ δεν θέλω. Την εκτέλεση των τραγουδιών. Έστειλε εξώδικο. Υπάρχει θέμα, όλοι έχουν θέμα. Πιστεύετε εσείς ότι θα ανοίξουν πολιτικά θέματα? Όταν η Βανδύ έχει σταματήσει να τραγουδάει, δηλαδή δεν είναι μια προσωπική θέση. Θέλω να πω, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει θέματα. Παιδιά, πιστεύετε ότι ο Αντώνης θα ανοίξει απολυτικά θέματα? Πολιτικά θέματα. Εγώ γι' αυτό λέω περιμένουμε να δούμε την εκπομπή. Να δούμε τι θα του πει και πώς θα το χειριστεί ο Αντώνης. Γιατί αν ανοίξει απέναντί στο Σφακιανάκη και το χειριστεί σαν να μην τρέχει τίποτα. Τότε μπορώ να σας ρωτήσω κάτι. Υπήρξε αντίλογο πολύ έντονο, αλλά. Το ίδιο και το αυτό. Το μεταξύ τους πιστεύετε ότι θα το λύσουν ραδιοφωνικά? Ναι, ερώτηση κάνω. Θα το λύσουν. Θα του πει γιατί είπες αυτά για μένα. Πάντως, πιστεύω για να τον καλέσει στην εκπομπή, μάλλον το έχουν ήδη λύσει. Ο Νότης ό,τι κοροϊδεύει στο κεφάλι του έρχεται. Σε ανθρώπινο επίπεδο όμως σας φαίνεται, δηλαδή, τώρα αν συνέβαινε σε εμάς, σας φαίνεται πολύ φυσιολογικό? Ποιο παιδί εννοείς? Ρε παιδιά, είναι δύο προβεβλημένοι τραγουδιστές. Περίμενε λίγο. Με εξαιρετικό ρεπερτόριο και οι δύο, με πολύ ωραίες φωνές. Και βγαίνει ο ένας, θα συμφωνήσω εγώ ότι ο Νότης είπε τα περισσότερα.